Τώρα, πριν πάμε στον παιδίατρό μας, γιατί το θέμα που καίει πολλούς και πολλές από εσάς που είστε γονείς είναι το τι θα γίνει με τα εμβόλια των παιδιών και με το άνοιγμα των σχολείων στις 13 του μήνα, και εκεί είναι πολλά τα ζητήματα, να πάω στον Σπύρο τον Σουρμελίδη. Καλησπέρα, κύριε Σουρμελίδη, ξανά. Καλησπέρα σας. Για πείτε, τι έχουμε σήμερα, ποια είδηση σας έκανε εντύπωση? Νομίζω ότι ξεκινήσαμε με μια νέα έκπληξη, θα το πει κανένα σταύμα, ξέρω εγώ, έχουμε ανάπτυξη 16,2. Βζήν. Ναι, σφαίρα. Αλλά μόνο που όταν αρχίσει και παρατηρεί κανένας, βλέπει ναι. Το 16,2, οκ, okay, γίνεται αυτό, η σύγκριση αυτή, είναι στο το δεύτερο τρίμηνο του 21 με το δεύτερο τρίμηνο του 20. Μόνο που το δεύτερο τρίμηνο του 20 ήταν βυθισμένα όλα. Είχαμε την έναρξη της πανδημίας, είχαμε απόλυτη ύφεση διότι ο κόσμος δεν έβγαινε από το σπίτι καλά-καλά. Mm-hmm. Ξεκίνησε αυτό το τσουνάμι σε βάρος της οικονομίας παγκοσμίως. Τι ακριβώς συγκρίνουμε? Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 21 έχουμε 3,4. Αλλά δεν υπάρχει κανένα θαύμα. Mm-hmm. Διότι συγκρίνεις κάτι που ήταν στο ναδύρι, ήταν στον πάτο, με κάτι που ευτυχώς αρχίζει και ανεβαίνει. Το 21 είναι αρκετά διαφορετικό. Είναι β' τρίμηνο, ξεκινάει ο τουρισμός, συμπεριλαμβάνει και τον Ιούνιο. Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση στην πραγματικότητα. Πάντως... Και βλέπω Twitter από τον Πρωθυπουργό, Twitter από διαφόρους. Είμαστε σε μια... Δηλαδή είναι σε μια θαυματουργή, παρουσιάζεται μια θαυματουργή, μαγική εικόνα, ενώ δεν υπάρχει τίποτα το μαγικό. Και γι' αυτό ούτε καν το χρηματιστήριο δεν αντελήφθη αυτό το θαύμα και έχει και μικρή πτώση. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κανένα θαύμα. Μάλιστα. Είμαστε. Και να πω και αυτό, το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και ενδιαφέρει τη Βόρεια Εύβοια. Ήταν ο κύριος Μπένος σήμερα εκεί, mm-hmm. με υπουργούς, με βουλευτές, με όλο τον κόσμο, με παράγοντες τοπικούς κτλ. Αυτό όμως που ήταν, είπε ο κύριος Μπένος ότι θα φτιάξει το σχέδιο, ετοιμάζει το σχέδιο κτλ. Και ρώτησε, είχε επαφές και με την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως που έχει, που δεν γράφτηκε και που μαθαίνουμε γιατί πήραμε κάποια τηλέφωνα στην περιοχή, ναι. είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει εκπτώσεις και περικοπές. Δηλαδή, είσαι απολύτως δηλωμένος ότι είσαι και ακτινοτρόφος και μελισσοκόμος και γεωργός που έτσι είναι η τοπική οικονομία? Όχι, άρα δεν θα πάρεις λεφτά. Θα πάρεις μόνο για το ένα. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελήματα. Βεβαίως. Mm-hmm. Επομένως, εκεί έχει καταστραφεί συνολικά και ολικά, θα έλεγε κανείς, στις περισσότερες περιοχές η οικονομία. Αυτό είναι το θέμα. Και έρχονται και αυτό πολλά... δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ίδια γραφειοκρατία που ξέραμε ως τώρα, γιατί ο κόσμος τελικά δεν θα πάρει τίποτα. Έτσι είναι. Θα το παρακολουθούμε το θέμα πάντως. Σίγουρα θα το παρακολουθούμε και να ελπίσουμε ότι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στην περιοχή, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα για την Εύβοια.